Αύριο Παρασκευή 27 Ιουνίου ο ΕΛΚΑ θα καταβάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς συνολικά 3.283 δικαιούχων αγροτών παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν εκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2013 και 2014. Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε οποροφόρα δέντρα όπως ελιές, κυπευτικά, πατάτες και εσπεριδοειδή και Στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια. Εν τω μεταξύ, ο Ελγά εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με όσα γράφονται και λέγονται σε σχέση με το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει με το θέμα τη προστασία από το χαλάζι με εναέρια μέσα. Τα γνωστά αεροπλάνα αντιχαλαζική προστασία που δεν πετάξανε φέτο καθόλου με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα στι καλλιέργειε και τη ποιερία μα. Μέσα στο κατακαλό καιρό. Ο Ελγά θα λέγαμε πως προκαλεί την νοημοσύνη μας και μάλλον είναι ανάξιο σχολιασμού, καθώς η ζέστη μάλλον πρέπει να έχει πειράξει κάποιου στην ηγεσία του οργανισμού. Στις καπναποθήκες έμειναν 500 τόνοι καπνά ποικιλία Κατερίνης, με αποτέλεσμα η παραγωγή που έμειναν εκτός συμβολέων να χάσουν ένα σημαντικότατο εισόδημα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο pasiges.gr, το πρόβλημα είναι υπαρκτό για όσους αγρότες δεν κατέφεραν να μπουν στα συμβόλαια, ενώ πρόβλημα υπάρχει και με τις τιμές διάθεσης. Είναι χαρακτηριστικό πως οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν φέτος κατά 6 με 7% περίπου, σύμφωνα με στοιχεία του Διονύση Φόλιου, ο οποίος ως γνωστό είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τριτοβάθμιας Κορυφαίας Αγροτοσυνητριστικής Οργάνωσης Πασεγές, αλλά και πρόεδρος του Αγροτικού Συνητερισμού Καρίτσας Πιερίας. Το καπνεμπόριο συνεχίζει να παίζει τα γνωστά και συνηθισμένα παιχνιδάκια του, στις πλάτες των ανυπεράσπιστων καπνοπαραγωγών μας που στηρίζονται στις διοικήσει των ομάδων καπνού, που ευτυχώς αυτοί τουλάχιστον προσπαθούν και το βάζουν με σημεία και τέρατα, αλλά βλέπετε είναι μόνοι του σε αυτό το δρόμο που είναι σπαρμένος με γαϊδουράν καθά. Αύξηση της παραγωγής συμπύρινου ροδακίνου βλέπουν από την περσινή απογοητευτική χρονιά λόγω καιρού η ροδακινοπαραγωγή της συμμαθίας Σύμφωνα με τον πρόεδρο τη Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδα Κώστα Αποστόλου, το μόνο μελανό σημείο είναι τα αποθεματικά που υπολογίζονται σε 50.000 τόνου μέχρι το τέλο Ιουνίου και μπορεί μεν να είναι διαχειρίσιμα. Ωστόσο, η φετινή αύξηση τη παραγωγή δημιουργεί ανησυχία για το επόμενο έτο. Όπω διευκρίνησε με δεδομένο ότι το 2013 καταγράφηκε χαμηλή παραγωγή, κανεί θα περίμενε ότι τα αποθεματικά θα καταγράφονταν μειωμένα. Κάτι που ωστόσο δεν έγινε και έτσι φέτο ελπίζουμε οι εξαγωγέ να κινηθούν δυναμικά. Ο κύριο Αποστόλου, αναφερόμενο στη φετινή παραγωγή συμπύρινου ροδακίνου, τόνισε ότι υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 450.000 τόνου περίπου έναντι 220.000 τόνων πέρσι, 440.000 τόνων το 2012 και 365.000 τόνων το 2011 ενώ εκτίμησε ότι οι τιμές θα κυμανθούν στα επίπεδα του 2012. Υπενθυμίζεται ότι το 2012 το καλό συμπύρινο ροδάκινο απολάμβανε τιμές ύψους 25 λεπτά το κιλό για κομπόστα και κατάψυξη, ενώ όσε ποσότητες οδηγούνταν για χυμό δεν ξεπερνούσαν τα 12 με 13 λεπτά το κιλό. Σχετικά με το πόσο η έκρημη κατάσταση στην Ουκρανία θα επηρεάσει τις φετινές ελληνικές εξαγωγές ο κύριος Αποστόλου επεσήμανε ότι τα ελληνικά προϊόντα φτάνουν στη Ρωσία μέσω θάλασσας, οπότε δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο εμπόδιο. Ωστόσο, το ανησυχητικό όμως υπογράμισε είναι η υποτίμηση του ρουβλίου, που σημαίνει μικρότερα έσοδα για την ελληνική πλευρά. Η τοπική βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη που βρίσκεται στον κορινό Πιερίας θα προβεί και τη φετινή χρονιά στη συγκέντρωση σιτηρών. Και για το λόγο αυτό καλεί και προσκαλεί του ενδιαφερόμενου παραγωγού σιτηρών στην Πιερία και την ευρύτερη περιοχή να έρθουν σε επαφή με τη μονάδα αυτή για να δηλώσουν τι ποσότητε που επιθυμούν να παραδώσουν. Συνεχίζοντα τη συνεργασία με του παραγωγού τη περιοχή αλλά και με όλου όσου θέλουν να παραδώσουν τα στάρια του στην εταιρεία αυτή, του καλεί να επικοινωνήσουν μαζί στο κινητό τηλέφωνο με υπεύθυνο τον κύριο Κώστα Κελίδη στο 6974 -095 -110, ή στο 23510 Σημειώνεται πως η παράδοση των σιτηρών θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της βιομηχανίας ζωοτροφών Αμβροσιάδη που βρίσκεται στον Κορινό Πιερίας.